Πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο των Ιωαννίνων με τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία έκαναν την Παρασκευή το πρωί οι ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών νηπιακών κέντρων. Τα προβλήματα τους οδήγησαν σε αυτή τη διαμαρτυρία, καθώς είναι απλήρωτη από την ΕΕΤΑ, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του ΕΣΠΑ τους τελευταίους τρεις μήνες, γεγονός που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητά τους. Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε όλη τη χώρα και στα Γιάννενα ζητούν άμεσες λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν ανακύψει, μεταξύ των οποίων και το θέμα του παρουσιολογίου που θεωρούν ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε τόσο μικρές ηλικίες. Εκατοντάδες μικρά παιδιά βρίσκονται από το Σεπτέμβριο στους παιδικούς μέσω της συγκεκριμένης επιδότησης που λαμβάνουν εργαζόμενες μητέρες. Η επιδότηση αυτή στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον τζίρο των παιδικών σταθμών και είναι κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί εάν δεν εκμεταλλευτούν σύντομα τα χρήματα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου αλλά και Νοεμβρίου. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα όλοι οι παιδικοί σταθμοί που ανήκουν στο Σύλλογο και συμμετέχουμε στην Πανελλήνια κινητοποίηση που πραγματοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Τα αιτήματά μας έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση πληρωμών του προγράμματος ΕΣΠΑ των διδάκτρων που αναλογούν στα παιδιά που έρχονται με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα παιδιά έχουν έρθει κανονικά στα σχολεία μας από 1η Σεπτέμβρη και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί καθόλου χρήματα στις δομές μας. Στις δομές μας συμμετέχουν 16.000 περίπου παιδικοί σταθμοί, φιλοξενούν 67.000 παιδιά και εργάζονται σε εμάς 18.000 εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι είναι απλήρωτοι. Όπως καταλαβαίνετε έρχονται Χριστούγεννα, οφείλουμε να πληρώσουμε δώρα Χριστουγέννων, διπλούς μισθούς, χρωστάμε πλέον στους προμηθευτές μας, ασφαλιστικές εισφορές, τα πάντα, γιατί καταλαβαίνετε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 4 μήνες απλήρωτες, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε, διότι ο όγκος των παιδιών στις δομές μας προέρχεται κυρίως από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης αυτό που ζητάμε σαν βασικό μας αίτημα είναι η κατάργηση του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου των παιδιών, το οποίο αφορά μια ηλεκτρονική κάρτα με barcode που θα χτυπάνε οι μαθητές μας του ΕΣΠΑ πρωί και μεσημέρι. Για μας, για πρακτικούς λόγους, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για πρακτικούς λόγους, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας γονιός το πρωί που έχει να ετοιμάσει το παιδί του να έρθει στο σχολείο δεν θα θυμηθεί την κάρτα. Και αυτό μακροπρόθεσμα θα έχει στο να αφαιρούνται χρήματα και να περικόπτονται χρήματα από εμάς, από τις απουσίες των παιδιών. Και αν έρθετε τώρα στα σχολεία μας, θα δείτε ότι λείπουν πάρα πολλά παιδιά, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ιώσεις και όποιος έχει μικρά παιδιά καταλαβαίνει ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν αυτή την περίοδο και οι απουσίες τους είναι αρκετές. Επίσης, στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται χρήση προσωπικών δεδομένων των ατόμων που θα παραλαμβάνουν τα παιδιά, γιατί θα πρέπει να μπαίνουν μέσα με κωδικούς του TaxisNet. Οπότε οι παιδαγωγοί μας αρνούνται να το δεχτούν αυτό και νομίζω ότι είναι δικαίωμά τους, αν σκεφτούμε και το νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Και επίσης υπάρχουν και κάποια καινούργια άλλα νομοθετήματα που αφορούν τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, τα οποία συντελούν στη συρρήκνωση των επιχειρήσεών μας. Οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα όλες οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, γιατί είμαστε μικρά σχολεία, δεν είμαστε οι μεγάλοι σχολάρχες, ας πούμε. Στηρίζουμε την κοινωνική πολιτική του κράτους με το να δεχόμαστε παιδιά από τα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, διότι δεν υπάρχουν δημόσιες δομές αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Και είναι ανεπίτρεπτο και το γεγονός ότι κατεβήκαμε σήμερα στους δρόμους, γιατί είμαστε παιδαγωγοί και θα έπρεπε να είμαστε στις τάξεις μας και όχι στο δρόμο με τα σχολικά μας, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δυστυχώς έχουμε υπερβεί τα όρια μας. Θέλουμε εντός των ημερών άμεση καταβολή των διδάκτρων μας, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Εάν δεν εισακωστούν αυτή τη φορά τα αιτήματά μας, το επόμενο βήμα θα είναι να κλείσουμε τις δομές μας.